Εικόνες Far West μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο του Αριστοτελείου. Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε 23χρονο, ο οποίος καθόταν σε ένα παγκάκι στην πλατεία Χημείου. Τράβηξαν όπλο, πυροβόλησαν αρκετές φορές εναντίον του και τον τραυμάτισαν στα πόδια. Ήταν μια καθαρά εγκληματική ενέργεια, ένα καθαρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών και καμία σχέση δεν είχε το περιστατικό αυτό με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Τυχώς έγινε βράδυ. Δεν έγινε πρωί εν ώρα μαθημάτων. Οι δράστες μετακινήθηκαν πεζοί στην πλατεία Χημείου, όπου και πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον 23χρονο. Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών με μηχανές, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν και από τη δημιουργία που βρίσκεται μόνιμα έξω από την υποκατασκευή βιβλιοθήκη σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σημείο. Αστυνομικοί απέκλεισαν με κορδέλες την περιοχή και περισυλλέγουν κάλικες και στοιχεία από το σημείο της επίθεσης. Άνδρες της σήμανσης ερεύνησαν την περιοχή εντοπίζοντας 5 κάλικες και μία βολίδα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 προσαγωγές και όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς μόνο ένας ήταν παρόν στο περιστατικό. Πρόκειται για άνδρα αλγερινής καταγωγής που ήταν φίλος του 23χρονου που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά έχουν συλληφθεί ούκο λίγες φορές από την ελληνική αστυνομία και βρίσκονται μονίμως ελεύθεροι έξω. Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο από το βράδυ της Δευτέρας, την ώρα που η πλατεία Χημείου ήταν γεμάτη με αστυνομικούς, λίγα μέτρα μακριά, απέναντι από τη Φιλοσοφική, νεαρός προσπαθεί να πουλήσει ναρκωτικές ουσίες σε ζευγάρι που κάθεται σε παγκάκι. Θράσος απίθμενο, αλλά συνήθως όταν υπάρχει κινητοποίηση είτε για επεισόδια για οτιδήποτε αφορά την αστυνομία και το κάμπους, τότε είναι αυτοί που βγαίνουν. Ο 23χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ληστείων και ναρκωτικών και είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.